Κύριος Αβγιανάκης, με συγχωρείτε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Σας πρόσχομαι ότι δεν μιλήσω λιγότερο από 8 λεπτά κι εγώ. Κύριε Υπουργέ, κυρία Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάμε σήμερα το σχέδιο νόμου για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με τη διαδικασία του επίγοντος. Περιορίζουμε σε συζήτηση λίγων ωρών ένα σημαντικό θέμα που αφορά την εκπαίδευση των παιδιών μας, των δικών μας των παιδιών. Η κυβέρνηση για άλλη μια φορά απαξιώνει τους δημοκρατικούς θεσμούς. Ευτελίζει το Κοινοβούλιο με τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες, αναιρεί το δημοκρατικό διάλογο και τη διαβούλευση και προσβάλλει την ίδια την εκπαίδευση. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος για τη διαδικασία του επίγοντος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Θέματα όπως η παιδεία θα έπρεπε να νομοθετούνται μέσα από εξαντλητικό, ειλικρινή διάλογο, διάλογο στη Βουλή, διάλογο με τους φορείς της εκπαίδευσης, με τους εκπαιδευτικούς, με τους εμπλεκόμενους φορείς, αλλά και φυσικά διάλογο με την ίδια την κοινωνία. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι προκλητική η μεθόδευση του Υπουργείου Παιδείας. Φέρει απολύτως ανετιολόγητα ένα νομοσχέδιο μαμούθ, 500 σελίδων και 113 άρθρων με τη διαδικασία του επίγοντος. Το νομοσχέδιο ανέβηκε στη διαβούλευση με 51 άρθρα και τώρα στην Ολομέλεια με 113 άρθρα. Στη σύντομη και κατεπίγουσα διαδρομή του από το κλείσιμο της διαβούλευσης ως την είσοδο της Επιτροπής, στην Επιτροπή, φούσκωσε σε 62 άρθρα επιπλέον. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το κάνετε αυτό γιατί φοβάστε την ουσιαστική συζήτηση, το διάλογο? Το κάνετε αυτό γιατί φοβάστε τη γνώμη των πολιτών? Το κάνετε αυτό για να κρύψετε ότι προσπαθείτε να κομματικοποιήσετε και πάλι με προκλητικό μάλιστα τρόπο τη διοίκηση του εκπαιδευτικού συστήματος? Τα κάνετε όλα αυτά νύχτα ώστε να μην αντιληφθεί τάχα κανείς τι προσπαθείτε να κάνετε? Βάζετε το κόμμα και το κομματικό σας συμφέρον πάνω από όλα και πάνω από τους δημοκρατικούς θεσμούς και πάνω από τη Βουλή και πάνω από τα σχολεία και πάνω από την εκπαίδευση. Δυστυχώς και στο νευραλγικό τομέα της εκπαίδευσης επιλέγετε να επιδείξετε την περιφρόνησή σας στους θεσμούς, αλλά κυρίως στους πολίτες και στους γονείς. Κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, στην προσπάθειά σας αυτή να ευτελίσετε τους θεσμούς και να περιφρονείτε τους πολίτες, είμαστε απέναντί σας. Όχι μόνο καταψηφίζουμε το νομοσχέδιό σας, αλλά δεσμευόμαστε ρητά και ξεκάθαρα ότι θα καταργήσουμε, μόλις η Νέα Δημοκρατία αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας, πολύ πολύ σύντομα δηλαδή, αυτό που σήμερα συζητάμε. Κυρία Υπουργέ, το νομοσχέδιό σας έχει ως κεντρικό σκοπό την κομματική άλωση της διοίκησης της εκπαίδευσης και τον εξοβελισμό των ήδη υπηρετούντων στελεχών σε αυτή, ανεξάρτητα από τα προσόντα, την αξία και φυσικά την προσφορά τους. Καταργείται την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Θέτει αντισταγματικούς όρους επιλογής των στελεχών της διοίκησης, όπως για παράδειγμα περιορισμό 2 θητιών, αξιολόγηση στελεχών της εκπαίδευσης με ανώνυμα ερωτηματολόγια, η καθοριστική βαρύτητα στη μη δεδομένη συνέντευξη από κομματικά καθαρά ελεγχόμενα όργανά σας. Θέτει παράλογες διαδικασίες, για παράδειγμα οι περιφερειακοί διευθυντές εκπαίδευσης, οι οποίοι τοποθετήθηκαν με κομματικά κριτήρια από την κυβέρνησή σας το 2015, θα συμμετέχουν στις επιλογές των μεσαίων στελεχών εκπαίδευσης, δηλαδή χωρίς να έχει προηγηθεί η δική τους κρίση, θα κρίνουν τα μεσαία στελέχη της εκπαίδευσης. Καταργεί χρήσιμες αλλά και δοκιμασμένες στον χρόνο δομές, όπως η σχολική σύμβουλη, και τις αντικαθιστά με νέες υδροκέφαλες δομές. Προβλέπει δημιουργία νέων δαπανών, οι οποίες μάλιστα δεν εκτιμώνται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Περιλαμβάνει σαφείς φωτογραφικές διατάξεις, όπως για παράδειγμα αυτές που αφορούν το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Μετατρέπει την ειδική αγωγή σε πεδίο ανεύθυνου πειραματισμού, δίνοντας ιατρική χρειά στη διαχείριση των θεμάτων του μαθητικού πληθυσμού με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Και δεν αντιμετωπίζει τα ζητήματα της πολυετούς αναμονής και της αγωνίας μαθητών και γονιών, ιδίως κατά τη μετάβαση των μαθητών από το δημοτικό στο γυμνάσιο και από το γυμνάσιο στο λύκειο. Κύριε Υπουργέ, είναι ευθύνη μας να αναδείξουμε τα ζητήματα αυτά και να σας καταγγείλουμε για αυτά τα οποία κάνει σήμερα η κυβέρνησή σας στην παιδεία και φυσικά στα σχολεία μας. Η Νέα Δημοκρατία, η παράταξή μας, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη μεταρρύθμιση για την παιδεία. Επιμένουμε στις πάγιες θέσεις μας που έχουμε ως στόχο την αναβάθμιση της παιδείας. Για εμάς, η επένδυση στην παιδεία
δεν είναι απλά πολιτική προτεραιότητα, αλλά συνθήκη επιβίωσης του έθνους. Είναι προσωπική πολιτική δέσμευση του Προέδρου μας, Κυριάκου Μητσοτάκη. Η επιλογή ανώτατων, αλλά και ανώτερων στελεχών της συνεκπαίδευσης να γίνεται με τη θεσμοθέτηση μιας αντικειμενικής διαδικασίας, στην οποία φυσικά θα εμπλέκεται το ΑΣΕΠ. Επιμένουμε στο ρόλο των διευθυντών και στην αντικειμενική επιλογή των περιφερειακών διευθυντών και των σχολικών συμβούλων. Είναι πολύ σημαντικό στην κορυφή της διοίκησης των σχολείων, της εκπαίδευσης, να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι αξιολογημένοι, έχουν γνώσεις, ποιότητα και οι οποίοι πονάνε αλλά κυρίως αγαπάνε πραγματικά το αντικείμενό τους. Η αξιολόγηση όλων των δομών της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών. Θέλουμε σχολεία τα οποία να αξιολογούνται. Μια αξιολόγηση που λειτουργεί ως ένας μηχανισμός βελτίωσης και επιμόρφωσης για αυτούς που δεν αποδίδουν καλά, αλλά και για ένα μηχανισμό επιβράβευσης για τους αρίστους, οι οποίοι σήμερα κρατούν τη δημόσια εκπαίδευση και το δημόσιο σχολείο όρθιο. Την ενίσχυση των υφισταμένων δομών, καθώς και της σχολικής αυτονομίας, με τη λήψη πολλών αποφάσεων από τα ίδια τα σχολεία. Ελεύθερα, αυτόνομα σχολεία, με περισσότερη δημιουργία, με περισσότερη ευθύνη και λογοδοσία στους διευθυντές, με μεγαλύτερο ρόλο στους συλλόγους των γονέων. Το σχολείο μας, και με αυτό κλείνω, πρέπει να ξαναγίνει μια φυσική κυψέλη, κύριοι συνάδελφοι, παραγωγής γνώσης, παραγωγής χαράς αλλά και δημιουργίας. Για όλους αυτούς τους λόγους καταψηφίζουμε το παρόν νομοσχέδιο. Σας ευχαριστώ.